Μια από τις μεγαλύτερες ανακοινώσεις που έχουν γίνει στην ιστορία της OGI έγινε αυτό το καλοκαίρι και είχε να κάνει με το OGIBooking.com. Το OGIBooking.com είναι ένα δικό μας τουριστικό γραφείο, μέσα από το οποίο είναι συμβεβλημένα πάνω από 350-400.000 ξενοδοχεία και για τα οποία εμείς έχουμε εκπτώσεις και τιμές χοντρικής, τιμές αντιπροσώπου. Ο άνθρωπος που θα μας μιλήσει για το OGIBooking.com είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από πολύ μακριά, έρχεται από την Αλεξανδρούπολη, είναι ένας άνθρωπος με τεράστια επιχείρηση, έχει τον τίτλο του Manager, Affiliate Marketing Manager, το παλιό Smaragd 300, έχει χτίσει την επιχείρησή του ταξιδεύοντας, έχει τιτλούχους και επιχειρήσεις σε πολλές διαφορετικές πόλεις και είναι ένας άνθρωπος που του αρέσουν τα ταξίδια. Σε προηγούμενο συνέδριο μας είχε διηγηθεί την ιστορία του, μπορείτε να τη βρείτε, υπάρχει και σε βίντεο. Είχε πολύ δύσκολη ζωή, έμεινε ορφανός από πολύ μικρός, δουλεύει από τα 12, έχει κάνει άπειρες δουλειές, μας έδειξε slide κτλ. Είχε μια πολύ δύσκολη ιστορία, τον εκτιμώ και τον σέβομαι πάρα πολύ γιατί είναι μαχητής. Ξεκίνησε εδώ πέρα πριν 3 χρόνια χωρίς καμιά πρώτη επιτυχία και έχει χτίσει πραγματικά μια τεράστια επιχείρηση και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ας υποδεχτούμε λοιπόν έναν άνθρωπο που έρχεται από πάρα πολύ μακριά, τον κύριο Γιάννη Ξένο. Συγγνώμη. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Ψάχνω το Κολέγιο Αθηνών. Το Κολέγιο Αθηνών, κοντά είσαι. Δηλαδή? Εδώ είναι το Κολέγιο Αθηνών. Α. Γεια σας. Θερμό χειροκρότημα. Εδώ. Έχουμε κλικέν. Γιάννη. Α. Εδώ. Okay. Το είχαμε προβάρει, αλλά αυτό δεν το είχαμε προβάρει καλά. Okay. Το έχουμε προβάρει άπειρες φορές, δεν φαντάζεστε πόσες. Καλησπέρα, τι κάνετε? Σε ποιους αρέσουν τα ταξίδια? Δεν βλέπω το... Μπορώ να έχω λίγο φως στον κόσμο, για να έχω και τη συμμετοχή του κόσμου. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Για να δω ξανά σε ποιους αρέσουν τα ταξίδια. Α, σε όλους, εντάξει. Λοιπόν, η ταξιδιωτική βιομηχανία, αν μας αφήσει το PowerPoint, ωραία, είναι μια βιομηχανία 7 τρισεκατομμυρίων. Αν δεν τα βλέπετε, θα σας τα λέω εγώ. Σαμποτάζ. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός έχει ανέβει πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε μια διαφάνεια, την εξέλιξη του τουρισμού από το 1950 και βλέπουμε πού θα πάει το 2030. Φέτος στη χώρα μας, φέτος παγκοσμίως, ταξίδεψαν περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Καταλαβαίνετε γιατί βιομηχανία μιλάμε. Και περιμένουμε ότι το 2030, τα στατιστικά λένε, ότι θα είναι πάνω από 1,8 τρισεκατομμύρια. Λοιπόν, δεν μπορεί, θα παίξει. Ο τουρισμός θα αποτελέσει το 3,6 του συνολικού παγκόσμιου προϊόντος. Το 3,6 του συνολικού παγκόσμιου προϊόντος. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε, έτσι. Κάτι άλλο θα αποτελέσει το 3,6 του παγκόσμιου προϊόντος. Το 8,6 της παγκόσμιας απασχόλησης, το 3,8 της παγκόσμιας κατανάλωσης και το 9,5% των παγκόσμιων επενδύσεων. Δηλαδή, 1 στις 10 επενδύσεις θα είναι πάνω στον τουρισμό. Εδώ, αν μας αφήσει, θα δούμε ένα χάρτη, ο οποίος χωρίζεται σε 4 χρώματα. Αυτά τα χρώματα έχουν να κάνουν με το ποσοστό του ΑΕΠ που παράγει κάθε χώρα στο κομμάτι του τουρισμού. Ξεκινάμε με το σκούρο μπλε, που φτάνει μέχρι το 2% του ΑΕΠ για την κάθε χώρα, και φτάνουμε ως το κόκκινο, που είναι στο 7%. Θα δείτε ότι η Ελλάδα είναι στο κόκκινο, που σημαίνει ότι είναι πάνω από 7%. Με λίγα λόγια, η χώρα μας, το νούμερο ένα προϊόν της είναι ο τουρισμός.
Okay. Τώρα, πώς μπορεί εμάς όμως να μας βοηθήσει αυτό? Καταρχήν, θα σας πω και ένα άλλο στατιστικό μέχρι να μας ξαναδείξει η εικόνα. Εκτός ότι είναι το νούμερο ένα προϊόν στη χώρα μας ο τουρισμός, η Ελλάδα είναι στο top 10 των χωρών στο κομμάτι του ΑΕΠ. Δηλαδή, είναι η πιο δυνατή μας βιομηχανία. Λοιπόν, πώς μπορεί όμως να μας βοηθήσει αυτό? Τον Ιούλιο, η εταιρεία ανακοίνωσε την ogdiscount.net, η οποία έχει μέσα και το OG Booking. Το οποίο OG Booking μας δίνει τεράστιες εκπτώσεις. Όταν λέμε για τεράστιες εκπτώσεις, εννοούμε τεράστιες εκπτώσεις. Το OG Booking έχει τρεις κατηγορίες. Έχει τα ξενοδοχεία, τις κρουαζιέρες και τις εβδομάδες διακοπών. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά για να δείτε για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, έχουμε κάνει κάποια αναζήτηση σε ξενοδοχεία για τα Χριστούγεννα, ξεκινώντας για αυτούς που είναι εκτός Αθηνών, όπως εγώ, που θέλουν να πάνε να έρθουν στην Αθήνα. Τώρα δεν ξέρω γιατί κάποιος θέλει να έρθει στην Αθήνα τα Χριστούγεννα, αλλά το έβαλα, λοιπόν. Και έχουμε βάλει ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία, ένα παγκόσμιο κολοσσό, το Hilton, το οποίο έχουμε κάνει σύγκριση με τη γνωστότερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, με το γνωστότερο booking site, και βλέπουμε ότι οι διαφορές είναι τεράστιες. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε μια διαφορά 330 ευρώ. Θα μου διάσουν τα χέρια σας, γιατί έχει πάρα πολύ καλές προσφορές, σας το λέω. Λοιπόν, πάμε στο Παρίσι. Ποιος θέλει να πάει στο Παρίσι? Εντάξει, για εσάς τους λίγους που θέλετε να πάτε στο Παρίσι. Στο Παρίσι, λοιπόν, εμείς έχουμε μία τιμή στα 1.333 ευρώ για μία εβδομάδα, για αυτά διανυκτερεύσεις. Όταν σε μια πάρα πολύ γνωστή μηχανή αναζήτησης booking στον κόσμο, έχει 283, δηλαδή 850 ευρώ διαφορά. Στο Λονδίνο. Στο Παρίσι θέλαν περισσότεροι, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Λονδίνο έχουμε 1.300 ευρώ περίπου, όταν σε μία άλλη γνωστή μηχανή αναζήτησης 2.112 ευρώ, 820 ευρώ περίπου κέρδος. Μπορούμε να πάμε για σκι σε μια κοντινή χώρα, στη Βουλγαρία, στο Μπάνσκο, στο καλύτερο ξενοδοχείο του Μπάνσκο. Έχουμε τιμή 970 ευρώ, όταν αυτή η γνωστή αλυσίδα, το γνωστό booking site, έχει 1.188, μιλάμε για 220 ευρώ διαφορά. Αυστρία. Εντάξει. Πιο πολύ θέλω Αυστρία. Okay. Θα σας χαροποιήσω το γεγονός ότι έχουμε μόλις με 500 ευρώ μπορείτε να μείνετε στην Αυστρία, οπότε όταν θα τελειώσει το συνέδριο μπορείτε να πάτε και να κλείσετε όσοι έχετε το OG Booking, όσοι δεν το έχετε μπορείτε να το πάρετε μέχρι το τέλος του συνεδρίου. Εδώ η διαφορά είναι 270 ευρώ. Κρουαζιέρα κανείς? Α, εδώ τα βρίσκουμε. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει μια αναζήτηση για το Πάσχα, μια που και τα Χριστούγεννα έχουμε αρκετούς προορισμούς, όπως είδατε. Εδώ βλέπουμε, μπορούμε να βάλουμε την περιοχή που θέλουμε, να βάλουμε πόσες μέρες θέλουμε, 7, 14, συνήθως πάει με εβδομάδες αυτό. Μας δείχνει το πρόγραμμα, βλέπουμε ότι με 369 ευρώ μόνο μπορούμε να κάνουμε 8 μέρες να γυρίσουμε τη Βόρεια Ευρώπη. Φοβερό. Και φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε την καμπίνα μας ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική κατηγορία, θεωρώ, είναι αυτή εδώ. Είναι οι εβδομάδες διακοπών. Οι εβδομάδες διακοπών, τι είναι? Είναι κάποιες αγορασμένες εβδομάδες κάθε χρόνο για 40 χρόνια. Αγόραζε παλιότερα πολύ ο κόσμος, έδινε αρκετές χιλιάδες ευρώ για μια συγκεκριμένη εβδομάδα, μια συγκεκριμένη, κάθε χρόνο συγκεκριμένα. Αυτά, κάποιες διακοπές, κάποιες εβδομάδες έμειναν αδιάθετες, μάλλον έμειναν διαθέσιμες γιατί δεν τις χρησιμοποιούσανε.
Τις δώσανε στα μεγαλύτερα booking site. Ένα από αυτά είναι και το OG Booking. Και εδώ θέλει ένα χειροκρότημα. Και έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε εξαιρετικές τιμές. Και όταν λέω για εξαιρετικές τιμές, έχω βάλει εδώ για το καλοκαίρι. Ποιος θα ήθελε να πάει στην Κίνα το καλοκαίρι? Βλέπω δύο πόδια, βλέπω δύο χέρια, τα πάντα. Κάποιοι σηκώνουν τα πάντα. Λοιπόν, 8 μέρες, 7 νύχτες στην Κίνα. All inclusive, είστε με ένα βραχιολάκι, ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε, όλα μέσα. Με μόλις 171 ευρώ, μαζί με τους φόρους. Ο ανταγωνισμός, 454. Είναι καλή έκπτωση αυτή? Δείτε και καλύτερη, ίσως. Καναδά? Ωραία. Λοιπόν, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο για δύο άτομα. Έχουμε πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνα, σάουνα, με μόλις 249 ευρώ. Ο ανταγωνισμός, που δεν υπάρχει μεταξύ μας, είναι 1.683 ευρώ. Αυτό το print screen που βλέπετε, αυτή εδώ η τιμή, είναι από το ίδιο το ξενοδοχείο. Αν πάει κάποιος να κλείσει στο ίδιο το ξενοδοχείο, θα πληρώσει 1.683 ευρώ, όταν εμείς πληρώνουμε 249. Δεν το έψαξα. Ήθελα να βάλω και μια τιμή από το ξενοδοχείο το ίδιο, πώς το δίνει. Okay. Πάμε παρακάτω. Μεξικό. Μεξικό είναι πανέμορφα. Για τρία άτομα, all inclusive, πάλι με το βραχιολάκι και οι τρεις παντού, ποτά, φαγητά, τα πάντα. Πεντάστερο ξενοδοχείο με σπα, 142 ευρώ μόνο. Ο ανταγωνισμός, 2.500 ευρώ. Είναι μια τρελή τιμή, έτσι. Λοιπόν, βάζετε στοίχημα ότι υπάρχει και καλύτερο. Τζαμάικα. Για τέσσερα άτομα, all inclusive, 30 ευρώ το άτομο. All inclusive, 30 ευρώ το άτομο. ...2.000 ευρώ στο γνωστό site. Για κάποιο λόγο μου βγάζει τις ίδιες καρτέλες, αλλά θα τα βρούμε. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το τρελάνουμε κι εμείς. Μεξικό πάλι. Στα 127 ευρώ εμείς, 4.700 ευρώ. Νομίζω καταλάβατε τι κάνει το OG Booking, έτσι. Αν δεν το καταλάβατε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά είστε σε λάθος μέρος. Εκτός από τις κύριες κατηγορίες, έχουμε και την κατηγορία των αυτοκινήτων. Μπορούμε δηλαδή να νοικιάσουμε αυτοκίνητα οπουδήποτε και να βρισκόμαστε στον κόσμο και μέσω της OG Discount έχουμε τις καλύτερες τιμές, καθώς συνεργαζόμαστε με κάποιες από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο, όπως είναι η Hertz. Ποιοι γνωρίζουν τη Hertz? Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν. Κάνουμε την αναζήτησή μας, βάζουμε όλα τα στοιχεία και βλέπουμε τις τιμές που παίρνουμε. Και κλείνοντας θέλω να σας πω, όχι δική μου φράση, του Άγιου Αυγουστίνου, ο κόσμος είναι ένα βιβλίο, όποιος δεν ταξιδεύει, διαβάζει μόνο μία σελίδα του. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικό!